Και συμπατριώτησες των Βρεβενών. Εσύ ως σήμερα φτάσαμε στην τρίτη μέρα και τελευταία αυτή την ωραία εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου των Βρεβενών, που μας γέμισε με τραγούδια, με προϊόντα, με πάρα πολλές ωραίες παραδοσιακές φορεσιές. Είδαμε χορευτικά από όλη την Ελλάδα, με χορούς από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Ικαρία, Πάρο, Νάξο. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Ήρθαν τα παιδιά εδώ πέρα να χορέψουν στα όμορφα Γρεβενά μας με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου όλοι οι χοροδιδάσκαλοι που συνεργάστηκα και τους είπαν να έρθουν εδώ, τα προεδρία. Και δεν είναι λίγο πράγμα. Πρώτη φορά στα Γρεβενά σε τρεις μέρες ήρθαν πάνω από 550 χορευτές και χορεύτριες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πόλη μας την όμορφη. Μας την κάνανε διαφήμιση και κινήθηκε και η αγορά. Η τελευταία μέρα σήμερα έχει ένα δρόμενο από το Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πίνδος, το δικό μας εδώ των Γρεβενών, και μερικά χορευτικά, τα οποία θα μας παρουσιάσουν και αυτά χορούσα από όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους χορευτές και τις χορεύτριες. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον κύριο Δημάτη του Πολιτικού Συλλόγου, που με ανέθεσε αυτή την εκδήλωση με τα χορευτικά, και τον καλώ στο βήμα να πει δύο λόγια. Πέρα. Με μεγάλη συγκίνηση φτάσαμε στην τρίτη μέρα. Δεν ξέρω τι να πω. Η χαρά που μου δώσατε αυτές τις μέρες μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ανεβάσουμε τα Γρεβενά ψηλά. Να συνεχίσουμε να κάνουμε τα Γρεβενά μας γνωστά σε όλη την Ελλάδα, κάθε μέρα με τα προϊόντα μας, με τις παραδόσεις μας και με τον τόπο μας. Σήμερα, στην κορύφωση, είναι και η δράση της Λευκής Νύχτας. Μετέχουν πάρα πολλά καταστήματα σε όλη την πόλη, στολισμένα με τα γιορτινά τους. Περιμένουν να κάνουμε τις αγορές, να κάνουμε τη βόλτα μας, να δούμε τις μεγάλες προσφορές που έχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Γρεβενών που στήριξε τη συγκεκριμένη δράση, τον κύριο Κατσαπίδη, τον κύριο Φωλίνα και τον κύριο Ράμο, τους θεσμικούς εκπροσώπους των φορέων που μετέχουν. Σίγουρα δεν θα ήταν αυτή η βραδιά όπως είναι αυτές οι μέρες αν δεν ήταν οι εκθέτες μας με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα τα οποία είναι πίσω σας και θέλουν να περάσετε, να τους δείτε, να δοκιμάσετε τα προϊόντα σας. Σήμερα έχουμε και μια ιδιαίτερη εκδράση, θα γίνει η γευσιγνωσία. Στο περίπτερο που στήθηκε στη μέση της έκθεσης θα υπάρχουν προϊόντα μαγειρεμένα και μη, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε, σας καλούμε να δοκιμάσετε δωρεάν, να τα βαθμολογήσετε και να πάρετε μέρος σε μια μεγάλη κλήρωση. Κλείνοντας, θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι, να ευχαριστήσω τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου που είναι εκεί έξω παντού απλωμένα στα Γρεβενά μας, στον εμπορικό ιστό της πόλης, που στηρίζουν όποια παρανοϊκή και μη τρέλα του Διοικητικού Συμβουλίου για το καλό της πόλης. Ευχαριστώ, καλή διασκέδαση. Να είστε καλά, να περνάμε πάντα όμορφα. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με το δρόμενο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρεβενών Πίνδος και καλούμε την πρόεδρο, την κυρία Κατρίνα Παπαμιχαλάκη, να μας πει δύο λόγια για το Σύλλογο και για την παράσταση σημερινή. Καλησπέρα. Και εγώ από τη θέση της Προέδρου του Συλλόγου Πίνδος να ευχαριστήσω τον Εμπορικό Σύλλογο και το Προεδρείο του για την τιμή που μας έκαναν και μας κάλεσαν απόψε να συμμετάσχουμε στις τριήμερες εκδηλώσεις που έχουν, οι οποίες όπως βλέπουμε έχουν δώσει απίστευτη ζωντάνια στην πόλη μας. Και χαιρόμαστε πραγματικά που και εμείς θα βάλουμε ένα λιθαράκι σε όλο αυτό το μεγάλο έτσι οικοδόμημα το οποίο στείνει ο Εμπορικός Σύλλογος. Η δράση μας απόψε έχει πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι ένα θεατρικό δρόμενο που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες των Γρεβενών, να μένουν στα Γρεβενά, να στηρίζουν τους εμπόρους και τα καταστήματα της πόλης μας, γιατί όλοι μας διαλέξαμε να ζούμε σε αυτή την πολύ όμορφη πόλη. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αλεξάνδρα Νικολάρου για όλη αυτή την ιδέα που είχε και που θα απολαύσετε απόψε. Καλή διασκέδαση σε όλους. Πιστεύω να απολαύσετε απόψε αυτό το μίνι θεατρικό. Ο τίτλος του θεατρικού είναι «Τα Γρεβενιώτκα είναι αλλιώτκα». Σχωρέστε με λίγο για την όχι τόσο ωραία ντοπιολαλιά,
Εγώ είμαι νύφη από τα Γρεβενά, αγαπώ όμως τα Γρεβενά σαν να είναι δικός μου τόπος, γιατί όλοι μ' αγκαλιάσατε με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας διασκέδαση. Τι να κάνει. Κατσίκια, πουλάς τίποτα. Αυτά τα πουλάω εδώ, έρχεται χασάπι στα πέρι. Α, δεν πας στο ίντερνετ. Όχι. Είδες πάλι τα τετ πας. Δεν πας ίντερνετ. Άντε ρε Μίτσο, ύστερα. Θα έρθει ρε και απ' την κάτσι. Να πάνε... Κάπου, να είναι τα ρούχα. Τα ρούχα. Μην του μπαλώνεις. Γεια σας, γεια σας. Να το κορίτσι. Ζουρ. Όλος ο καλός ο κόσμος μαζεμένος βλέπω σήμερα. Πώς είσαι, μάτς, πώς. Τι πιάνεις. Καλά, εγώ την κουράφιτσα μου, την κουρώ. Τι πιάνει η μάνα, ο πατέρα, είναι καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο, ρε κορίτσι, φέρε και τζάντα εδώ. Αχ, ποια θεά είναι αυτή. Έλα εδώ, κοπελάρα μου. Έλα στη Vivien. Έλα στην καλύτερη μπουτίκ των Γρεβενών. Θα σε κάνω εγώ μια θεά. Τι έχω φέρει εγώ για σένα σήμερα. Είμαι αχ, θεά και βάλε. Τι έχω φέρει εγώ για σένα σήμερα. Μοντελάκι θα σε κάνω. Kim Kardashian, φάει τη σκόνη μου. Έτσι και σε βγάλω στο Instagram. Ένα θα πάρουμε. Δες εδώ, δες εδώ τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Τελευταία λέξη της μόδας. Κοίτα εδώ. Κατευθείαν από το Παρίσι, η γνωστή σε όλους τους πελάτες μου. Πάρα πολύ ωραίο. Θα το χειρώνει τη. Ωραία δεν είναι. Φέρτου, φέρτου, το χειρώνει. Κοίτα, κοίτα ομορφιά. Έλα, μην κοιτάς έτσι εσύ. Εδώ. Στο πανηγύρι της Μίξ. Να σου πω. Ναι, ανήφη είμαι. Η μάρκα ξέρεις ποια είναι, α. Είπε, μάρκα Πατσαρτέ. Πατσαρτέ. Ναι, κυκλοφορεί. Τήρα τη ραφιστάνα, τήρα τη. Τα λουλούδια. Στο λουλούδι. Έχουμε λουλούδια, έχουμε λουλούδια. Άρε. Θράψη θα κάνεις με αυτό το σύνολο, θεάρα μου. Είναι κοινή. Μα κοιτάξτε, κοιτάξτε. Να φανεί η γάμπα μου. Πω, πω, πάρα πολύ ωραία. Στο πανηγύρι του Λεύθερου, όπως είμαι και η Πόντια, θα με πας και στο Ποντιακό. Να πας μόνος. Τι πες! Κάτσε! Είπα, Μίτσου. Κατοχυρώνεται κι αυτό. Κατοχυρώνεται. Και Μίτσου, έχεις να δώσεις παράδειγμα. Ετοιμάσου. Σφάξει 2-3 αρνιά, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Τι αρνιά αυτή η λίξα πάει τον ψωπό πάρα. Σας ζητώ συγγνώμη τις πελάτησές μου στο κοινό. Πρώτη φορά το παρουσιάζω. Αλλά λήφκη νύχτα σήμερα. Θα περάσετε από το μαγαζί μου. Είμαστε μέχρι τις 12, ανοιχτή. Είναι ανοιχτή. Όλα τα νούμερα και όλα τα σχέδια. Αυτή είναι αλλά και πρώτη νύχτα, παρουσίαση. Εγώ μαύρη μέρα. Εδώ. Θα πάθεις σοκ, Κλάρα μου. Αυτό είναι κοιμουνού. Και διπλό και τριπλό. Τριμονό, τριμονό είναι, τετραμονό. Για να μην κάνει. Ναι. Έχει μουνό, μα το διπλό με τίποτα. Δεν είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό για το πινογύρι στους Φιλιππέους, γιατί έχει λίγο κρύο εκεί πάνω. Κουκλάρα μου. Δεν είναι ωραίο, δεν σας αρέσει. Μα αν είναι δυνατόν, κοιτάξτε κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Κούκλα, κούκλα. Μέσα μια θεά. Το έναμα να πάρουμε. Όλα, όλα θα με τα πάρει, ε! Όλα! Πείτε! Τι όλα μα! Όλα! Ναι. Όλα! Το λέει ο κόσμος! Να ρωτήσω λίγο, συγγνώμη κιόλας. Κάτι λέει βίδια. Κάτι λέει βίδια, περίμενε. Συγγνώμη κιόλας, αλλά ήρθατε από το διάολο την κάλτσα, ένα... Κάτι τι είστε, φέρατε μαζί, πώς θα πάτε στο αγοράσαμε. Αγοράσαμε, αλλά... Θα παρήγγειλα όλα από το ίντερνετ. Όλα χάλια. Να, δες εκεί. Τρέπουμε να στα δείξω. Καλέ, τι είναι αυτά. Καλέ, αυτά είναι κόκκινα. Και ένα πορτοκαλί. Και είναι και δεξιά. Τι θα είναι. Ντροπή. Κοίτα φουστάν, κοίτα φουστάν εδώ να δεις. Κάτσε ρε Μίτσο. Να δείξουμε το φουστάν. Καλέ, τι είναι αυτό. Φουστάν, μα τι είναι αυτό, δεν το βλέπεις. Καλέ, κοιτάξτε. Ούτε και αυτό. Ποιος φοράει τέτοια τσόλια, καλέ, στα Γρεβενά. Είναι δυνατόν. Είδες. Πού ήρθατε, πού νομίζετε ότι είστε. Εμείς αυτά τα βάζουμε στα μελίσια, ο άντρας μου. Τα βάζει να διώχνει τις πλιαγκόνες. Στα δέντρα τα κρεμάμε. Αλλά είναι δυνατόν. Καλά, είναι δυνατόν. Λέει, καλά λέει το κορίτσι. Δεν μου λες εσύ. Εσύ με τσουβούλα έχεις καλύτερα, ε. Vivien, χωριάτα ρε. Vivien. Να ξέρω, εγώ τσουβούλα σε ξέρω. Μοντελίστ πατρονίστ. Τι είσαι. Μοντελίστ πατρονίστ. Το κορίτσι σπούδασε. Ναι, και τι. Πατρόν. Άλλο. Ζωγραφίζει. Ναι. Τα ραβν. Αραβ.
άντρα, τέτοια μου δίστρα. Ναι. Γι' αυτό μιλάει αυτή η δόντρα. Μοντελίστ πατρονίστ. Βίβιαν η μπουτίκ των Γρεβενών με το όνομα. Οι μισές που βλέπετε από εδώ πέρα και παραπάνω έχουν ψωνιστεί στο μαγαζί μου και οι άλλες μισές απλά με παρακαλάνε να μπορέσουν να τις αφήσουν να μπουν μέσα. Και από παράδεισ, τι. Τι να το πει. Σήμερα. Βίβιαν, άκουσε με κορίτσι. Για το χατήρι το δικό, θα τα δώσουμε στο τιμή. Εντάξει. Είναι η λευκή νύχτα σήμερα. Για σας, μάθημα μέρα για μένα. Εάν γνώριζα ότι έκανε το μέγα ατόπιμα να έρθει στην πόλη των Γρεβενών, στα πανηγύρια, φέρνοντας ρούχα αγορασμένα από το ίντερνετ, ούτε καν θα πατούσα το πόδι μου πάνω σε αυτή τη ταράτσα. Αλλά επειδή είναι λευκή νύχτα σήμερα και επειδή οι Γρεβενιώτες έχουμε φιλότιμο και είμαστε και πολύ γενναιόδοροι. Είναι και η θεία. Το κόστος σήμερα είναι και η θίτσα μου. Γλίτωσες πάλι. Σιγά, τι έχουν τα Γρεβενά. Σιγά. Τι έχουν τα Γρεβενά. Τι λες, μωρέ. Δεν έχουν κρέατα καλά. Δεν έχουν τυριά καλά. Δεν έχουν πανιτάρια. Δεν έχουν ροκομάδες. Δεν έχουν χαλβά. Κυράσια, καρύδια, από όλα φακές, φακές, φασόλια. Πέμα Βίβια, τι άλλο έχουν. Έχουν ωραία αξεσουά, κοσμήματα, ρολόγια, παπούτσια και φυσικά πολύ ωραία ρεύμα. Έχουν και κουψίδια. Εκεί δεν σηκώνω ζαργά να μου στα κουψίδια. Θα πάρεις και εμάς. Θα πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα πάμε. Και τι όλα γρυβινιώτικα, τι είναι τα γρυβινιώτικα. Τα γρυβινιώτικα είναι αλιώτικα. Καλησπέρα σε όλους. Να συγχαρούμε τον Εμπορικό Σύλλογο για όλες τις δράσεις για το 4ο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων Γρεβενών Γεύσης και θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα. Για το Σύλλογο Πίνδος τι να πούμε, να τα χιλιάσει, προσφέρει τόσα πολλά στα δρόμενα της πόλης και γενικότερα στον πολιτισμό των Γρεβενών. Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη βραδιά, ό,τι καλύτερο σε όλους. Ξεκινάμε με τα χορευτικά συγκροτήματα και πάμε στο δίστρατο που θα μας χορέψει χορούς από την Ήπειρο. Στα τρία πότε θα έρθει η άνοιξη, Ζαγορίσιο Κωνσταντάκης, Πογονίσιο Χαλασιάμου, Κρασίμ Σεπίνου για καλό, Ξενιτεμένο μου πουλί. Χοροδιδάσκαλος είναι η Ελευθερία Χαλική. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε το χορευτικό τμήμα της κοινότητας Δυστράτου που εδώ και 25 χρόνια αγωνίζεται για τη διατήρηση της παράδοσης και του χορού. Έχουμε μια πάρα πολύ εργατική, τολμηρή και που τα δίνει όλα δασκάλα, την Ελευθερία Χαλικιά, η οποία όλα τα χρόνια μας έχει πάει σε πολλά ανταμώματα βλάχων, σε πολλές άλλες εκδηλώσεις, ακόμα και στο εξωτερικό. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ.